Κύριε Χούντα, θέλω οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες να προβληματιστούν πάνω σε 5-6 ολοφάνερες αλήθειες. Στην χρηματοδότηση των πολιτικών ατυχώς δεν υπάρχει ο αντίστοιχος του αλίστου μνήμης Καραμουρτζούνη. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας Καραμουρτζούνης της πολιτικής ότι δίνει χρήματα για λόγους ιδεολογικούς ή διαλόγους προσωπικής ειδονής του. Διότι ανοίγω μία παρένθεση, κυρία Κούντα, η ιδεολογία αυτή καθεαυτή απευθύνεται σε ότα ιδιωτελή. Δηλαδή κάθε ιδεολογία αντιπροσωπεύει συμφέροντα. Κάθε ιδεολογία. Και κάθε ιδεολογία εμπεριέχει και αυτήν την πλευρά της ευδαιμονιστικής ηθικής. Ευδαιμονιστική ηθική είναι η ηθική κάνεις το καλό για να έχεις μια ανταμοιβή. Οι μεγάλες θρησκείες, όλες οι μεγάλες θρησκείες καλλιεργούν μια ηθική ευδαιμονιστική. Κάνε το καλό για να πας στον παράδεισο. Κάνε το καλό για να σώσεις την ψυχή σου. Αυτό είναι ευδαιμονιστική ηθική. Ψήφισε τον τάδε, το ιδεολογοποίησε αυτό, ανήκω σε αυτό το κόμμα που ανήκει και ο υποψήφιος, γιατί όταν βγει βουλευτής θα διορίσει το παιδί μου, διότι θα φροντίσει να πάρω δάνειο. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια ευδαιμονιστική ηθική η οποία περνάει στην πολιτική. Συνεπώς δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, χρηματοδότηση των κομμάτων για λόγους ιδεολογικούς, αλλά και οι ιδεολογικοί λόγοι είναι πάλι λόγοι συμφέροντος. Ένα αυτό. Δεύτερο, ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές δεν γίνονται αζημίως για τους πολίτες, υπό την εξής έννοια. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα για τη Siemens. Τι είναι για τη Siemens? Σε ένα από τα πολύ γνωστά ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία, και στον κλάδο υγείας του ταμείου αυτού, επρόκειτο να προμηθευτούν έναν αξονικό τομογράφο. Και ήταν από τη Siemens να το προμηθευτούν, έναντι του ποσού του 1.100.000 ευρώ. Το ίδιο το αγόρασαν τη Siemens. 550-560.000. Τι είχε συμβεί? Βγήκε η μίζα, αφαιρέθηκε η μίζα. Διότι οι διοικούντες στο ταμείο δεν ξέρω τι έγινε. Το ανακάλυψαν, έβαλαν στην πάντα εκείνος ο οποίος ήταν ο μεσάζων κτλ. Γλίτωσαν τη μίζα. Και το πήραν 550.000. Τι σημαίνει αυτό? Τι θέλει να πει ο ποιητής, μου θα έλεγε η συγχωρεμένη η Μαλβίνα. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι αυτά τα 100 εκατομμύρια πόσα είναι, τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Τι νομίζετε, τα δώσανε δώρον στους πολιτικούς και δεν τα φορτώσανε επιπλέον στα τιμολόγια τους, τα οποία εξόφλησε στη τελική ανάλυση ο ελληνικός λαός? Συνεπώς ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε. Γι' αυτό και οφείλει η ελληνική πολιτεία, κάτι το οποίο έχουν κάνει και στη Γερμανία, πόσο μάλλον πρέπει να το κάνουν στην Ελλάδα, πολλαπλάσια να θέσει ευρώ ως πρόστιμο στην εταιρεία αυτή. Να πληρώσει δηλαδή όχι μόνο το 1 εκατομμύριο, 2-3 εκατομμύρια, τα οποία να οδηγηθούν στην, στον δημόσιο προϋπολογισμό, για να ανακουφιστεί ο προϋπολογισμός ή να γίνουν μερικά έργα, τουλάχιστον θα έχει, αν θέλετε, ικανοποιηθεί το αίσθημα του αγρίως φορολογούμενου και εμπεζόμενου φορολογούμενου πολίτη. Το δεύτερο είναι αυτό. Το τρίτο, ότι και αυτό είναι απάντηση σε εσάς, κυρία Χούντα, και σε μερικούς άλλους φίλους οι οποίοι επιμένουν να κατέβουμε στις εκλογές ως Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου. Και η μόνη μου ένσταση είναι ότι καλά μεν αυτά, αλλά πού θα βρούμε τα χρήματα? Και λέτε εσείς και πολλοί άλλοι αισιόδοξοι, θα βγούμε με κουπόνια και θα μαζέψουμε χρήματα. Δεν είναι δυνατόν να ανοίγεις αυτό που λέγαμε εμείς στην Κωνσταντινούπολη σπόρτες, δηλαδή τη σπόρτα ήταν η πέθρη πάγκη. Να στήσεις τον πάγκο σου στον δρόμο, έτσι, με ένα πολύ πολύ κατάστημα. Πολύ 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 κατάστημα. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Και βέβαια, μετά τη μεταπολίτευση, η δημοκρατία στην Ελλάδα,
αυτή που οικοδομήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα και μάλιστα μια δημοκρατία όσο δεν υπήρχε ποτέ σε αυτή τη χώρα, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά με δημοκρατικόν τρόπο τι να κάνει, να χαλκεύει αλυσίδες με τις οποίες δένει τον πολίτη. Σήμερα εν πλήρη δημοκρατία και με τους θεσμούς, εντός εισαγωγικών θεσμούς της δημοκρατίας, χαλκεύονται δεσμά, αλυσίδες με τις οποίες αλυσοδένεται ο ελληνικός λαός και δεν μπορεί να κουρήσει. Γι' αυτό είναι μια ιδιότυπη δικτατορία υπό τη μορφή μιας, αν θέλετε, πρωτοφανέρωτης για τον τόπο δημοκρατίας. Αυτή η αντίφαση είναι κάτι το οποίο το ζούμε. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις με τα ίδια τα όπλα, δηλαδή με τα όπλα της, των εκλογών. Και έρχομαι στο τρίτο, ότι πάντοτε και σε αυτόν τον τόπο τα λαδώματα δεν έλειπαν. Εγώ έχω ζήσει και λαδώματα στην περίοδο της ΕΡΕ. Έχω, γνωρίζω και απόκριφα των υπουργικών συμβουλίων επί ενώσεως κέντρου. Να μην λησμονείται ότι μέχρι τέλους υπήρξα άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ στενά δεμένος με υπουργούς της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου του 1964-65. Γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, και για πρόσωπο μάλιστα πολιτικό, ο οποίος είχε πεθάνει τώρα, τον οποίο είχε μεταπηδήσει και στη Νέα Δημοκρατία και ο οποίος θεωρείται και εφιέστατος και, αν θέλετε, έτσι πνευματώδης και πολύ μορφωμένος και πολύ, αν θέλετε, καλλιεργημένος και τα λοιπά, και πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος είχε ένα οικονομικό υπουργείο και όταν επρόκειτο να πάρουν οικονομικές αποφάσεις πάνω στα οικονομικά θέματα, είχαν συνεννοηθεί το στενό επιτελείο του Γεωργίου Παπανδρέου και σκόπιμα είχαν βάλει κάποιον να τηλεφωνήσει και να ζητήσει τον υπουργό επιγόντος, και τον απασχολούσαν στο άλλο δωμάτιο μέσα καμιά δεκαριά λεπτά και έπαιρναν την απόφαση για να μην την ακούσει ο υπουργός αυτός, διότι ήταν βέβαιοι ότι θα είχε προλάβει να ειδοποιήσει συγκεκριμένους οικονομικούς κύκλους, με αποτέλεσμα να κερδοσκοπήσουν σε βάρος και των υπολείπων επιχειρηματιών, αλλά κυρίως του ελληνικού λαού. Και ήταν ένα από τα αστέρια της πολιτικής και επέρετο η Νέα Δημοκρατία ότι είχε αποκτήσει ένα μεγάλο πολιτικό. Θέλω να πω πάντοτε, και προφανώς δεν είναι ο Μητσοτάκης, βέβαια, για να το πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Λοιπόν, είναι άλλο πρόσωπο. Πάντοτε υπήρχαν. Και πιο πριν υπήρχαν.